Εβδομάδα και πληρωμή φέρνει ο Φεβρουάριος. Αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα που ξεκινά με τις διορθωτικές πληρωμές του έτους 2018 και αφορούν υπόλοιπα εξισωτικής του 2017-2018 περίπου στα 22 εκατομμύρια ευρώ και υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης του 2018 ποσού περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μαζί στις ίδιες πιστώσεις δρομολογείται και η εκαθάριση των συνδεδεμένων του 2017, ώστε να ξεκινήσει μετά η σταδιακή διαδικασία πίστωσης των συνδεδεμένων του 2018, συνολικού μπάτζετ 184 εκατομμυρίων ευρώ. Εν τω μεταξύ, μετά και τη δημοσίευση του φίλου εφημερίδας της κυβερνήσεως για το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης στα Ροδάκινα και Νεκταρίνια, αναμένεται και η πληρωμή τις επόμενες ημέρες. Επίσης, σύμφωνα με τις εντολές από τα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ και της πλατείας Βάθη, οι διοικητικοί υπάλληλοι των κατατόπους περιφερειακών διευθύνσεων καλούνται να ολοκληρώσουν τους διασταυρωτικούς ελέγχους, προκειμένου την εβδομάδα 18 με 22 του μήνα να τρέξουν οι πιστώσεις για τις πρώτες συνδεδεμένες του 2018. Όπως και πέρυσι, στις πρώτες ενισχύσεις που αναμένεται να πιστωθούν είναι αυτές που δεν χρειάζεται να καταγραφούν και να τσεκαριστούν οι παραδόσεις ποσοτήτων από την πλευρά των παραγωγών και ειδικότερα το σκληρό σιτάρι, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, μυδική και τριφύλια, όσπρια, καρπί με κέλυφος και σπαράγγια. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περισσότερες από τις παραπάνω συνδεδεμένες θα κινηθούν λίγο πιο κάτω από τα περσινά επίπεδα, όταν ήδη το 2017 κάποια είχαν σημειώσει σημαντική μείωση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μυδική στα 15,4 ευρώ τόνος το 2017 από την ενδεικτική τιμή των 27,3 ευρώ, ψυχανθή στα 8,7 ευρώ τόνος πέρυσι με ενδεικτική τιμή στα 17,1 ευρώ, όσπρια στα 16,4 ευρώ τόνος με ενδεικτική τιμή στα 29,6 ευρώ και καρπί με κέλυφος στα 12,6 ευρώ τόνος το 2017 με ενδεικτική τιμή στα 13,9 ευρώ, αναμένεται να δώσουν λιγότερα ποσά στους δικαιούχους. Σε αυτό το μοτίβο και οι συνδεδεμένοι στο σκληρό σιτάρι που πέρυσι έφτασε στα 8,2 ευρώ το στρέμα και φέτος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 7,5 ευρώ το στρέμα. Στη συνέχεια για την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου δρομολογείται η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης στους βαμβακοπαραγωγούς στο πλαίσιο πολιτικής απόφασης του αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για τη δέσμευση του Σταύρου Αραχοβίτη σε εκπροσώπους των παραγωγών των Δήμων και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την οποία οι δικαιούχοι βαμβακοπαραγωγοί θα πληρωθούν τη συνδεδεμένη μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Οι πληροφορίες για την ώρα κάνουν λόγο για περισσότερα από το 2017 δηλωμένα στρέμματα και πιθανή μείωση της τιμής της ενίσχυσης από την περσινή των 72 ευρώ το στρέμα, λίγο κάτω από τα 70 ευρώ. Να σημειωθεί στο μεταξύ ότι σύμφωνα με τον Υπουργό, ακόμα και οι παραγωγοί που δεν έχουν πιάσει το πλαφόν λόγω των βροχοπτώσεων, θα μειωθεί το ανώτατο όριο παραδόσεων, όπως αυτό ορίζεται ανά περιφέρεια, προκειμένου να λάβουν όλοι οι βαμβακοπαραγωγοί την ειδική ενίσχυση.